αλλά ρουενέζω. Το μυστικό είναι στον τρόπο που τις βάζεις. Είναι απλό. Αρπάζεις το λαιμό της μπάρδιας με μια ειδική συσφυκτική λαβή. Ο αέρας δεν κατεβαίνει στο θώρακα, η αιμάτωση γίνεται λιπός. Πράγμα που οδηγεί τις εκχυμώσεις του αίματος στο κυταρικό ιστό. Που διαχωρίζει τους μυς πάνω από το ιόι δε σωστούν από εκείνους που βρίσκονται από κάτω. Οπότε... Δηλαδή με λίγα λόγια τις το αγκαλίζεις. Αμάντια αυτοί οι γιατροί. Δεν μπορούν να πούνε μια κουβέντα όπως μιλάει όλος ο κόσμος. Πάντως ήτανε που πιάνει συγχώριο. Ήτανε! Με αυτόν τον τρόπο έρχεται η πάπια και τρυφερεύει. Η γυναίκα μου πήγε αυτό προσώπος να την ψωνίσει ζωντανή. Ναι, μάλιστα. Και να φανταστείτε, ξέχασα το πορτοφόλι. Και ανεβαίνω στο τραμ χωρίς πορτοφόλι. Ευτυχώς, βρέθηκε ένας ευγενέστατος νεαρός και μου δάρισε 6 πεντάρες. Πάντα θα βρεθεί ένας άντρας στην κατάλληλη στιγμή. Αυτό να λέγεται μόνο που κατάλληλες στιγμές δεν βρίσκονται για όλους τους άντρες. Τι μπιρ, σαμπάνια. Τρελαίνομαι για σαμπάνια. Τρέχω για τη σαμπάνια. Θα πιεις μόνο 3 γουλιές όπως πάντα. Βρέτη φουκαριάρα. Ο άντρας μου γιατρός Γαρ δεν με αφήνει να πίνω. Γεμίζω κι εγώ την παλιέρα μου με σαμπάνια και παλιαρίζομαι. Αυτό που δεν επιτρέπει. Αγαπητή μου Αμαρτίνη, ειδικά σήμερα μπορείς να πιεις 5 γουλιές. Μιλάμε για νεκτάρ. Μπαμπά, μπορώ να πιω κι εγώ λίγο. Δικιά μου κορυσίλη. Ειδικά σήμερα μπορείς να πιεις όσο θέλεις. Ειδικά σήμερα μπορείτε να γίνετε όλοι στουπί. Και βάζω κάτι τέτοια τέτοια στην περίπτωση που θα γίνω βουλευτή. Να σε δω καλύτερα. Πιείς, ξεκουνήσου. Ξεκουνιέμαι κύριε. Αχ, τι θα πει ξεκουνιέμαι. Έρχομαι, δεν έρχομαι. Να φέρω πρώτα τα μπολ ή πρώτα τη σαμπάνια. Θα με σκάσεις. Να τα φέρεις όλα αμέσως. Αλλιώς θα σου κάνω κι άλλη μία συνιστού. Ξεκουνιέμαι κύριε. Άκου να σου πω, σταμάτα να λες συνέχεια, η μητριά σου, η μητριά σου, νιώθω σαν παλιό. Λες και με κατέσσετε με. Αν δεν θα ξέρεις και οι συντεμένες έχουν τη χάρη τους. Κύριε, είναι έξω ένας κύριος. Μόλις έφτασε λέει από τον Πορτό. Έρχεται εκ μέρους του κυρίου Τιφωσέ. Τιφωσέ, αυτός είναι ο Τισελτόν. Ελάτε να του κάνουμε την υποδοχή που του αξίζει. Αυτοί οι τενόροι είναι συνηθισμένοι στα χειροκροτήματα και σε επιθυμίες. Ελάτε πάμε! Τι κάνουμε! Πάμε, κουνηθείτε! Κουνηθείτε! Μέσα με τον απαιτούμενο σεβασμό. Λάθος πόρτα χτύπησα. Έπεσα σε τρελάδι. Πού πάτε κύριε! Μην ενοχλείστε, μην ενοχλείστε καθόλου. Δεν πρέπει να τους πάω κόντρα. Συνεχίστε, κάντε δουλειά σας. Του άρεσε, πάμε πάλι. Πού πάτε κύριε! Παράξε τους φέρετε. Δεν άρεπα, δεν είμαι, δεν φεύγω. Την έχω βάψει, είναι πολύ. Ξέρετε πόσο χαίρομαι που είστε εδώ. Τι κάνει ο Τιφωσέ καλά. Άρε μπαμπά. Λέει μπαμπά. Σας ρώτησα τι κάνει ο Τιφωσέ. Με συγχωρείτε, είστε ο κύριος Πακαρέ. Τουλάχιστον με αναγνωρίζετε, κάτι είναι κι αυτό. Δόξα τω Θεώ. Κι εγώ που νόμιζα πως έπεσα σε τρελάδικο. Ας το κάνω την αυτό. Λόγω τιμής. Μα μπαίνω και σας βρίσκω πάνω στα τραπέζια, πάνω στις καρέκλες, πάνω στο πιάνο. Και φασαρία. Πολύ φασαρία. Μα το είδε την υποδοχή σου. Ωραία! Μας βρίζει και από πάνω. Ωραίο τρόπο έχετε να υποδέχεστε τους επισκέπτες σας, κυρία μου. Αυτός ο νεαρός με γλυκοκοίταξε. Δηλαδή είστε ο κύριος Πακαρέ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω και ένα γράμμα για σας εδώ στο βαλιτσάκι μου, κάτω-κάτω στο πάτο. Από τον Τιφωσέ. Τι κάνω Τιφωσέ, καλά. Μια χαρά είναι ο πατέρας. Πάλι πατέρα το λέει. Τα χειγαμένα είναι ευαίσθητος, μην ξεχνάς ότι είναι καλλιτέχνη. Δεν πως σας... Έχετε φάει για μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί δεν... Δεν, τίποτα.
ομό. Ή μια μπριζόλα ομή με όλο το αιματάκι. Όχι, ευχαριστώ, να μου λείπει. Τι τρώνε αυτοί οι Παριζιάνοι. Γνωρίζουμε, αγαπητέ μου, ότι οι φωνητικές χορδές θέλουν περιποίηση. Είναι για τη φωνή. Αν είναι για τη φωνή, ξέρετε, εγώ τη φωνή μου δεν τη χρησιμοποιώ και πολύ. Εσείς ξέρετε, η φωνή δεν είναι και για πόρταση. Πριμαντώνα θα είναι τούτη εδώ. Ορίστε ένα ποτήρι γάλα, ώστε να έρθει το φαγητό. Γάλα, σας φαίνομαι να πίνω γάλα. Το συγχαίρομαι το γάλα. Δεν πειράζει, μαλακώνει το λαιμό. Δεν τρέφω κανένα ζώο για μαλακώσω λαιμό. Όλο, άπαχο, όλο. Μπράβο. Λοιπόν, θα σας βάλουμε στο διαιτολόγιο πολλές πορτοκαλάδες. Ναι, ωραία τις πορτοκαλάδες με το φαγητό, τι γίνεται. Μην αρέσει εκεί, Δέο, να είναι πάρτι. Θα έρθει, ευχαριστώ πολύ. Ωρατά την κυρία. Κύριε, σερβίρω τη σαμπάνια τώρα ή αργότερα. Τι πες, ξημερωθήκα. Ξημέρωσε, κύριε, ακόμα δεν ήρθωσε. Δεν σας διώχνω, αλλά φύγετε. Θέλω να μιλήσω με τον νεαρό. Ευτυχώς γλιτώσαμε από τη σαμπάνια. Κυρίες μου, ακολουθήστε με, παρακαλώ, ακολουθήστε με. Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Ακολουθήστε!
μητέρα, να πας στην αραβωνιαστικιά σου λουλούδια μια αθοδέσμη. Είναι απαραίτητη στο φλερτ. Και εγώ την πήρα την αθοδέσμη, αλλά καθώς ερχόμουν να τα δω, έκανα μια πικρή παράκαμψη και πέρασα από το σπίτι της Καμέλιας που είναι σκέτη γλύκα. Και η Καμέλια μου τη βούτυξε την αθοδέσμη. Όταν είμαι μαζί της, είμαι ελεύθερος. Γιατί εδώ που ήρθα, η μητέρα μου λέει να προσέχω πάρα πολύ τι λέω. Να μην είμαι βιαστικός και να γυρίζω την γλώσσα με 7 φορές μέσα στο στόμα πριν μιλήσω. Τι ιδέα και αυτή. Τι και καλά, παντρευτό είναι ανοησία, είναι σκέτη ανοησία. Και η Καμέλια το ίδιο πιστεύει πως είναι ανοησία. Για δες σε μένα μου λέει, παντρεύομαι εγώ. Άσε το άλλο που μου είπε, αν ποτέ το αποφασίσω, μόνο με εσένα θα παντρευτώ. Και φωνάζει την τρίτριά της και ρίχνει τα χαρτιά. Και ξέρετε τι βγήκε. Αν ο Λανουάντε εγώ παντρευτεί, θα είναι δυστυχισμένος. Αν μείνει με την Καμέλια, θα είναι ευτυχισμένος για όλη του τη ζωή. Και έχει δίκιο. Γιατί η Καμέλια είναι σκέτη γλύκα. Να πας να βρεις τον αραβωνιαστικό σου, λέει ο παπάς. Δεν το βαριέμαι τον αραβωνιαστικό μου. Είναι λίγο βότη. Και πρόσεξε καλά, να στέκεσαι ίσια και να μετράς 2 φορές μέχρι το 4 πριν ξεστομίσεις έστω και μια κουβέντα, λέει ο παπάς. Η μικρή Πακαρέλ, ας γυρίσω την γλώσσα με 7 φορές που στο στόμα πριν μιλήσω. Καλημέρα σας, Εσπινής, τι κάνετε? Εντυπτρίτες. Πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Ω, τι έπαθα αυτή? Σας είχα φέρει λουλούδια. Αλλά στον δρόμο μου φανήκανε μαραμένα. Και τα πέταξα. Θεέ μου, τι σπαστικός του είναι με αυτό το τικ. Εντυπτρίτες. Πολύ ευγενικό εκμέρισες. Η σφυλό όμως η μουσική κρατάει συνέχεια το τέμπο. Εντυπτρίτες. Η μαμά. Καλά. Δεν αντέχετε. Η μαμά καλά είναι, η αδελφή της μαμάς όμως δεν είναι καθόλου καλά, είναι πολύ άρρωστη η καημένη και η μαμά έχει χάσει την καλύτερη φιλενάδα της και είναι πολύ λυπημένη η μαμά και τα έχει παίξει εντελώς η μαμά. Σαν έχει παράλυση της γλώσσας. Επιτρίτες. Ωραία. Πολύ ωραία. Και να περάσει όλη μου τη ζωή αλυσοδεμένη με τη σπαστική άδω, 5 λεπτά κάθισε μαζί της και δεν βρίσκεις κουβέντα να αλλάξεις. Η μαμά. Κοίτα μου, ήταν και σύζυγος. Επιτρίτες. Μου φαίνεστε λίγο σκεφτικός. Είναι του φυσικού. Παρατηρώ τα πάντα και ψάχνω το γιατί τώρα μελετώ ένα φαινόμενο. Αρκετά. Καλύτερα να είμαι ολιγόλογος. Επιτρίτες. Για ποιο είναι αυτό το φαινόμενο? Γιατί η ψύχα του ψωμιού, ενώ είναι άσπρη, άμα την παίξεις λίγο στα δάχτυλά σου, γίνεται σκούρα. Είσαι αγνός, Θεέ μου! Επιτρίτες. Δεν έχω τρεφήσει σε αυτό το θέμα. Πώς θα το παντρευτώ αυτή τον πλάκα, ε? Ποτέ το ποτόν! Καλύτερα να πω τώρα αυτά που σκέφτομαι, παρά να βρεθώ παντρεμένος με τέτοιο όρνιο. Δες το λίγο. Τι θέλετε να πείτε? Διάφορη, για να μην με καταλάβω, ε. Μην ενοχλείστε, παιδιά μου! Είστε πολύ χαρτωμένοι. Ανεβήκατε στην εκτίμηση. Μην ενοχλείστε, μην ενοχλείστε καθόλου. Καλό μου παιδί, μήπως είδα στον τενόρο. Τον τενόρο. Εντυπτρίτες, όχι. Ναι. Παράξενη είναι η νέα στην εποχή μας. Λοιπόν, πρέπει να επιστρέψω τις 6 πεντάρες στον τενόρο. Ναι, αλλά πρέπει να βρω ένα φάκελο εγώ, να τις βάλω μέσα. Ο τενόρος, για δες. Η κυρία Λατερνό. Τριών μου, ρε, τα παλικάρια! Συγχαρείτε, ήταν μια ιδέα του κυρίου Πακαρέλ για να μην κυριολογήσω. Το καλαφάκι φαίνεται ανακατωμένο. Πρέπει να βρείτε το σημείωμα. Πρέπει να το επιστρέψω τα λεφτά του. Κυρία! Κυρία μου. Σας έψαχνα για αυτό που μου δώσατε. Εννοεί το ραβασάκι. Μη κοκκινήσετε, νεαρέ μου. Δεν κοκκινήσω, όπως κάνετε ανάμεινα στο φόρμα. Πέρασα και σήμερα από την πλατεία παντών. Μη κυτρινήσετε, νεαρέ μου.
μέρα μου. Συγγνώμη, και τρεμίζω εγώ. Καμιά φορά οι άνθρωποι συναντιούνται τυχαία. Σε εκείνη τη συνάντηση εκείνος ερχότανε, εγώ πήγαινα, με άγγιξε και μετά εξαφανίστηκα. Ας το κάνω, πώς το κάνατε. Πετάω στα ουράνια. Έχει μία φωνή. Τον έβαλες να στραγουδήσει. Όχι, τον άκουσα να πει. Πήρες εμένα. Θα τραγουδήσω! Τι να με τραγουδήσετε! Ό,τι να, δεν έχω πρόβλημα. Ξέρω λίγο εκείνο που λέει στη Βρύση, στη Βουνίσια. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Μάλιστα, το έχω ξαναγράψει σε δική μας εκδοχή. Παρακαλώ, ακούστε με. Τι σου είπε? Τι να σου πω, κάτι για ζαρτιέρες, θα μου φέρεις ζαρτιέρες, κάτι τέτοια. Να το, και σε μένα τα ίδια. Έχει μονομανία ο άνθρωπος. Σας αγαπώ. Θεέ μου. Φίλε, φτάρι μου, μάθα! Έχω το νου μου! Χάουμ, χάουμ! Φέρνε το μεγάλος καλλιτέχνης από το χάμχου! Καταπληκτικός! Καταπληκτικός! Σταματήστε την τέλη! Έτοιμος! Στη Βρύση, τη Βουνίσια! Ξυλάκι, φλαβουλιό! Κοιτάξτε, επειδή βρίσκει είναι βουνής, εγώ πάντα... Σοπάστε όλοι, θα ιδρώσει, θα βραχνιάσει, θα κρυώσει και θα τραγουδάει σαν γκάζονται